Υπουργό Παιδεία. Γεια σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαι που υπάρχει αυτή την ώρα μια τέτοια εκπομπή στην τηλεόραση. Ξέρετε, διαλόγου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είπαμε και να πάτε καλά. Να μην σας φέρνουμε μαζί ακόμα με τον κύριο Γεωργιάδη για να ξεκινήσουμε έτσι να διάλογουμε πολλές εντάσεις, αλλά θέλουμε να ακούσουμε και τον καθένα τι λέει ξεχωριστά. Ναι. Και νομίζω ότι είναι καλύτερο από το να δημιουργείται αυτή η οχλαγωγία και η αντιπαράθεση που δεν έχει και νόημα, μας κουράζει όλους. Εντάξει, κάποιες στιγμές επιβάλλεται. Να ξεκινήσουμε με τα γενικά προτιμάτε ή με την παιδεία ό,τι πρώτα. Θέλετε εσείς. Γιατί πάλι είχαμε, αναβλήθηκε πάλι ο περίφημος διάλογος για την παιδεία, ο οποίος τελικά θα είναι πάλι προσχηματικός. Όχι, κοιτάξτε, δεν αναβλήθηκε ο διάλογος. Αναβλήθηκαν αυτά τα σεμινάρια, να, τα οποία είχε οργανώσει η Επιτροπή του Διαλόγου. Και αναβλήθηκε για τους γνωστούς λόγους τους οποίους είδατε. Ο διάλογος για την παιδεία, ο εθνικός και κοινωνικός διάλογος, καθόλου δεν αναβάλλεται. Οι επιτροπές λειτουργούν, επεξεργάζονται τα θέματα, τα άπειρα θέματα, και πιστεύω, και αυτό θα το κρίνει η κοινωνία εκ του αποτελέσματος, είναι τα αποτελέσματα τα οποία θα βγουν, αν είναι προσχηματικός ή όχι, και θεωρώ ότι δεν είναι προσχηματικός. Ετοιμάζονται να γίνουν τολμηρές αλλαγές, κύριε Αναγνωστοπούλου. Κοιτάξτε. Δηλαδή να θίξετε θέματα, γιατί εγώ είδα στο πρώτο θέμα πάλι, ναι, σοκ. Ναι, κράτος, ναι. Σοκ προκαλούν οι νέες προτάσεις του Υπουργείου για την παιδεία. Κάτι για τα θρησκευτικά πάλι, για τα εθνικά θέματα. Έχουν μπλέξει, ναι, πάλι όλα αυτά τα πράγματα που θα ξεκινήσει ένα δημόσιο διάλογο. Ναι. Αν μπορούμε μία φορά σε αυτή τη χώρα να κάνουμε ψύχρεμα ένα διάλογο, χωρίς να αρχίζουν, γιατί μας κατηγορούν από τη μια μεριά σοκ και δέος, θα αλλάξουν όλα, θα αποδομήσουν και αυτά, και από την άλλη μεριά το Υπουργείο δεν έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές, άρα δεν έχει δώσει το στίγμα της κλπ. Αυτό από τα αριστερά. Και αυτό πάντα, άρα λοιπόν, ήταν λίγο, ναι, άρα λοιπόν, ας μην ξεκινάμε έτσι σοκ και δέος, που τρομάζει τον κόσμο, που δημιουργεί μία ατμόσφαιρα ότι όλα θα αλλάξουν, θα αποδομηθούν, ήρθανε κάποιοι που δεν θέλουν να αφήσουν τίποτα. Ο διάλογος έχει ξεκινήσει και με θεσμικούς φορείς. Ανάμεσα σε αυτό είναι η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, είναι το ΕΣΥΠ, είναι θεσμικοί φορείς, είναι επιστήμονες. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Είναι όλοι αριστεροί επιστήμονες, γιατί σας κατέστησα. Όχι, βέβαια. Λένε ότι είναι όλοι μια κλίκα δική σας που συζητάει πράγματα δικά σας για να κάνει τελικά αυτά που θέλει. Σας λέω, από την άλλη μεριά μας κατηγορούν ότι δεν είναι αριστεροί αυτοί που. Δεν ζητήσαμε πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων. Ναι, όταν καλούσαμε, ναι, όταν καλούσαμε ανθρώπους σε διάλογο ή άνθρωποι που συμμετέχουν στην Επιτροπή. Βεβαίως δεν είναι ένας άνθρωπος, φαντάζομαι, γιατί ειλικρινά δεν ξέρω από τους 36 που είναι στην Επιτροπή τι ψηφίζει και πού είναι κάποιος. Ξέρω τους πιο κοντινούς ανθρώπους που τυχαίνει να είναι και γνωστή μου. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω, ούτε ζητήσαμε κάτι τέτοιο. Εντάξει, άλλο είναι τα μαθηματικά, ας πούμε, η πολιτική σου τοποθέτηση, και άλλο είναι στην ιστορία. Ναι. Πολιτικά. Έχει μια διαφορά. Ναι, κοιτάξτε, και εκεί, και το είπαμε σε όλους τους τόνους, και το θεωρώ και νόμιμο απολύτως και επιστημονικά, ακαδημαϊκά, απολύτως σωστό. Δεν αποφασίζει ένας υπουργός παιδείας ότι κοιτάξτε, αλλάχτε μου τα βιβλία γιατί εγώ θέλω να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι οι επιστημονικές επιτροπές που αποφασίζουν τι είναι αυτό που είναι παιδαγωγικά σωστό πάνω απ' όλα και τι είναι αυτό που βάζει ένα παιδί σε έναν κόσμο κριτικής σκέψης. Και αυτό, πώς το εισαγάγει. Είναι βέβαια. Ναι, αλλά αυτό. Αυτή είναι σωστή. Ναι, αυτό, ναι, είναι, πρέπει να πληρώνται, κάποια κριτήρια. Ναι. Το περιεχόμενο όμως δεν μπορεί να βγάλει ένα φιρμάνι, ένας υπουργός και να πει θα μου κάνετε αυτό το περιεχόμενο. Γι' αυτό λέω, αυτά τα σοκ και λοιπά ας τα αφήσουν για να δούμε τι θα γίνει. Τι θα βγάλουν οι επιτροπές, πού χρειάζεται να γίνουν αλλαγές, γιατί χρειάζονται. Τα θρησκευτικά και αυτά θα γίνει τελικά, τι θα γίνει. Κοιτάξτε, και αυτό είναι θέμα του διαλόγου. Είναι θέμα του διαλόγου. Δηλαδή όταν εκεί είπε, έχει, ο Άνθιμος είπε να φέρνει ένα χαρτί όποιος δεν θέλει από το δόγμα στο οποίο
πιστεύει. Δεν νομίζω ότι η θρησκεία είναι θέμα χαρτιών. Αλλά ένας άθεος δηλαδή πού θα φέρει χαρτί? Ναι, θέλω να είναι πω, και αυτό σωστό. Μα, πρέπει μα, να δηλώσει. Είναι θέμα. Ναι. Από τη στιγμή που η θρησκεία θεμελιώνεται στη φαντασία, ναι, ο καθένας μπορεί να πιστεύει με το μυαλό του ό,τι θέλει. Αλλά αν δεν θέλει, ή από τη στιγμή που τα θρησκευτικά δεν είναι κατηχητικού χαρακτήρα, ναι, και δεν είναι, ας πούμε, η ιστορία των θρησκειών, ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Εγώ θεωρώ, κοιτάξτε, δεν θέλω να υπεκφύγω. Άλλωστε μπορεί να φανταστεί κανείς την προσωπική μου άποψη. Το θέμα είναι, αφού έχει ξεκινήσει αυτός ο διάλογος, θεωρώ ότι έχουμε σημαντικούς θεολόγους σε αυτή τη χώρα, επιστήμονες θεολόγους που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια κλπ. Είναι σε θέση να πούν πώς μπορεί να είναι το περιεχόμενο των θρησκευτικών βιβλίων κάτι που θεωρώ ότι θα αναβαθμίσει και το ίδιο το μάθημα. Δηλαδή, αντί να έχει κανείς απαλλαγές, η αναβάθμιση ενός τέτοιου μαθήματος είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά θεωρώ ότι εκεί οι επιστήμονες θεολόγοι πρέπει να πάρουν την ευθύνη για το πώς θέλουν το μάθημα των θρησκευτικών. Είναι σημαντικό για μένα. Χωρίς πιέσεις από την Εκκλησία. Αυτό πρέπει οι ίδιοι επιστήμονες να αποφασίσουν αν δέχονται ή δεν δέχονται πιέσεις και από ποιους δέχονται. Ναι, σας λέω, δεν θέλω να υπεκφύγω, αλλά ξέρω ότι εγώ αν πω μία πρόταση παραπάνω θα αρχίσει ο σεισμός και δεν είναι γιατί φοβάμαι. Προσωπικά δεν φοβάμαι. Εντάξει, καθόλου. Το θέμα είναι ότι διαστρεβλώνεται όλο το εγχείρημα που πάει να κάνει κανείς για να δει όχι μόνο τα θρησκευτικά και τα μαθηματικά, τα οποία είναι σημαντικό πράγμα. Το πώς κάνεις ελκτικά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ στο σχολείο, ειδικά τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, δεν ήμουν καλή στα μαθηματικά γιατί ήμουν κατεύθυνση θεωρητικής. Σας πληροφορώ ότι στο Παρίσι παρακολουθούσε ένα σεμινάριο η ιστορία μέσω των μαθηματικών. Δεν υπήρχε πιο ωραίο πράγμα. Δηλαδή να καταλαβαίνει κανείς όλους τους μαθηματικούς τύπους και να λύνει μέσα από αυτό τους μεγάλους μύθους της ιστορίας. Ωραία είναι αυτά, κυρία Αναγνωστοπούλου. Ξέρω, θα λένε ότι βγάλαμε από την κυρία Αναγνωστοπούλου μέχρι τι έκανε με τα μαθηματικά όταν ήταν το σχολείο. Έτσι θα μας λένε το. Όχι, ερχόταν. Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικά όλα τα μαθήματα και εκεί οι αρμόδιες επιτροπές πρέπει να αποφασίσουν με κριτήρια πια παιδαγωγικά και κριτήρια επιστημονικά. Τι αλλαγές θέλει να κάνει το Υπουργείο? Θέλει να αλλάξει τα βιβλία. Ναι, αν σύμφωνα προκύψει, με τα πορίσματα των επιτροπών. Ναι. Κάποια βιβλία, ότι κάποια βιβλία μπορούν να αλλάξουν. Ναι. Με τις Πανελλήνες, κάτι που αφορά το περισσότερο. Το μεγάλο θέμα είναι τι παιδεία θέλουμε μέσα στην κρίση και κυρίως μετά την κρίση. Δηλαδή πώς φανταζόμαστε αυτό που θέλουμε να είναι, πώς οραματιζόμαστε μάλλον, αυτό που θέλουμε να είναι η παιδεία για τους νεότερους ανθρώπους στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, να δούμε πού υπάρχουν τα μεγάλα προβλήματα. Για μένα μεγάλα προβλήματα είναι και το θέμα των εξετάσεων, αλλά προσέχτε, γι' αυτό λέω δεν χρειάζονται εύκολες κουβέντες. Σε αυτή τη χώρα που λέμε πελατειακό σύστημα, διαβλητό και όλα αυτά, οι πανελλήνιες εξετάσεις, οι πανελλαδικές, λειτουργήσαν με τον πλέον αδιάβλητο τρόπο. Ίσως να είναι οι μόνες εξετάσεις. Άρα όταν προχωρήσει κανείς σε αλλαγή, πρέπει να εξασφαλίσει αυτό το μείζον πράγμα, το κεκτημένο. Δεν είμαι υπέρ των εξετάσεων γενικά, γιατί έχω υποστεί πάρα πολλές στη ζωή μου και τις συχαίνομαι. Αλλά οποιοδήποτε άλλο σύστημα πρέπει να γίνει με πολλή μελέτη. Και με πολλή μελέτη σε σχέση με τι πανεπιστήμια και ΤΕΗ θέλουμε, πώς τα θέλουμε, για να μπορούμε να δούμε και τον οδικό χάρτη των εξετάσεων. Αλλά προσανατολίζεται η κυβέρνηση προς αυτό, προς κατάργηση των εξετάσεων? Βέβαια, η συζήτηση, κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω για κατάργηση, η συζήτηση είναι ανοιχτή και απασχολεί τον εθνικό και κοινωνικό διάλογο για το αν θα έχουμε εξετάσεις, αν θα αντικατασταθεί, αλλά προσέχτε, επειδή η πολιτεία δεν πρέπει να ευνηδιάζει τους πολίτες, αυτό δεν είναι υπόθεση 2 ή 3 χρόνων, δηλαδή σε 2 χρόνια ή σε 3 αλλάζουμε εξετάσεις, τρόπο εισαγωγής. Έχουμε ένα πρόβλημα. Μην τρομοκρατήσουμε. Σε αυτή τη χώρα. Ναι. Δηλαδή, έρθει ο επόμενος, θέλει το δικό του σχέδιο. Κυρίως ευνηδιασμό. Δεν πρέπει να ευνηδιάζονται οι πολίτες. Υπάρχει πάντως σκέψη για να σύνδεση της παιδείας και των ανθρώπων που βγαίνουν με τις ανάγκες της χώρας. Με την αγορά. Βέβαια. Αν και για μένα η παιδεία βεβαίως
σε ένα μέρος της πρέπει να συνδυάζεται με τις ανάγκες που έχει η χώρα, αλλά η παιδεία από την άλλη μεριά είναι αυταξία. Είναι από μόνη της. Ναι. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να καταργήσει καταρχάς, αν πάει με αυτή τη λογική, επιστήμες οι οποίες πολιτικές φτιάχνουν επιστήμες, φιλοσοφίες. Όχι, εγώ δεν λέω αυτές αυτό. Που φτιάχνουν δεν τον λέω. Πολιτισμό σύμφωνη, αλλά μιας κοινωνίας. Σύμφωνη, αλλά λίγο ναι. Πιο στοχευμένη, λίγο πιο προσεγμένα κάποια κομμάτια, κάποια τμήματα. Αν και σας λέω, δεν θεώρησα ποτέ στη ζωή μου πολυτέλεια τις επιστήμες, δηλαδή τη φιλοσοφία δεν θα τη θεωρούσα ποτέ πολυτέλεια. Όχι, αλλά μια χώρα που έχει ανάγκη, ας πούμε, στην καλλιέργεια, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία. Βεβαίως, και να βγάζει 150.000 παραπανήσιους. Ναι, βεβαίως. Είναι σημαντικό να συνδεθεί με την ανάπτυξη, κυρίως η τριτοβάθμια, αλλά όχι εις βάρος αυτού που φτιάχνει το πλαίσιο ιστορικής διαδρομής μιας κοινωνίας. Δεν λέω καθόλου. Και, ναι, το ξέρω, το κατάλαβα, αλλά το λέω για να το ξεκαθαρίσουμε. Εσείς, κυρία Νομοστοπούλου, που είσαστε και ιστορικός, τι θα κάνετε με τα περίφημα εθνικά θέματα που όποιος τολμήσει να τα αγγίξει και να πει κάτι, ναι. Και ιστορικός να είναι, όχι τον βγάζω στα μανταλάκια και εγώ δεν ξέρω τι του κάνουνε. Από την τελευταία συνέντευξη, στην Ελλάδα εθνική ιστορία θεωρείται ό,τι κάποιοι έχουν επιβάλει. Δηλαδή αυτό που οι ίδιοι θεωρούν και όχι οι ιστορικοί επιστήμονες, πως αποτελεί την εθνική ιστορία των Ελλήνων. Εγώ θα σας πω κάτι, για να μην μπούμε πάλι στην ίδια συζήτηση και αρχίσουν οι γνωστές εφημερίδες, αυτές που είναι υπερπατριωτικές και έχουν αναλάβει το ζήτημα των εθνικών μας συμφερόντων και είμαστε κάποιοι, ναι, και είμαστε κάποιοι προδότες οι οποίοι το προδίδουμε. Οσχαρίδα. Γι' αυτό είπα, ναι, γι' αυτό είπα ότι οι επιτροπές οι αντίστοιχες θα αποφασίσουν. Η προσωπική μου άποψη, και εδώ δεν φοβάμαι να τη λέω, είναι ένα πράγμα, ότι δεν υπάρχει μία ομάδα πληθυσμού η οποία έχει αυτοανακηρυχθεί θεματοφύλακας του τι είναι έθνος και τι είναι εθνικές αξίες. Φωστά. Αυτό είναι δημοκρατική κατάκτηση αυτής της κοινωνίας. Λοιπόν, όποιος αυτοανακηρύσσεται εθνικός πατριώτης και πώς το λένε θεματοφύλακας, εκεί πέρα έχουμε πρόβλημα. Που έλεγε ο Καμί, αγαπώ πολύ την πατρίδα μου για να είμαι εθνικιστής. Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί να είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορώ εγώ, και έχουμε και το παράδειγμα της Τουρκίας, δεν μπορώ εγώ επιστήμονες, και το οποίο είναι στην κρίση άλλων επιστημόνων, το τι συμπεράσματα βγάζουν, το που καταλήγουν με την έρευνά τους άπειρων χρόνων. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας που αυτοχρίζεται εθνικός πατριώτης να παίρνει ένα βιβλίο 800 σελίδων που σημαίνει 10 χρόνια κόπου ζωής, όπου άλλος έχει κάνει έρευνα ψάχνοντας σημείο προς σημείο, για παράδειγμα, τις κοινότητες Μικράς Ασίας, και να το γελιοποιεί στην εκπομπή του με τις ξεβράκωτες που βγάζει. Ναι. Εκεί για μένα είναι θέμα ούτε Υπουργού Παιδείας ούτε τίποτα, αξιοπρέπειας αυτής της κοινωνίας. Και σε αυτό είμαι κάθετη. Συμφωνούμε. Αλλά μπορεί να διαφωνήσει κανείς, να βγει ένας άλλος επιστήμονας και να λέει: εδώ δεν μας τα λέει σωστά αυτός ο άνθρωπος. Αλλά δεν έχει δικαίωμα κάποιος να αυτοχρίζεται χωρίς να έχει θυσιάσει ούτε μισή ώρα από τη ζωή του για να ψάξει αυτό το οποίο υποτίθεται υπερασπίζεται. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ναι. Υπάρχει μια συνεργασία αυτής της αριστεράς, λοιπόν, με τους ΑΝΕΛ. Ναι. Πόσο συμβατή είναι με τις να σας πω κάτι, και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Με τους ΑΝΕΛ έχουμε διαφωνίες, και σημαντικές διαφωνίες για τέτοιου τύπου θέματα. Εμένα αυτό που προσωπικά με έχει εντυπωσιάσει είναι ότι είναι μια έντιμη συνεργασία. Στα πράγματα, στα θέματα που θεωρούν οι ΑΝΕΛ ότι δεν ψηφίζουν, γιατί ακουμπάνε το αξιακό του σύστημα και τις αρχές τους, δεν ψηφίζουν. Το λένε χωρίς να εκβιάζουν, δηλαδή, την ηθαγένεια, το σύμφωνο συμβίωσης. Είπαν ότι δεν ψηφίσαμε. Κάποιοι ψηφίσανε βέβαια, αλλά εκεί δεν είπανε σας εκβιάζουμε για ένα άλλο ή δεν το περνάτε. Και εγώ αυτό το και θεωρώ. Θα ρίξουμε την κυβέρνηση. Δηλαδή σε... Θα ρίξουμε την κυβέρνηση. Είχαν ψηφίσει το νομοσχέδιο για τις φυλακές, αυτό πολύ προχωρημένο. Ναι. Επειδή το ψήφισε κάποιο άλλο κόμμα.
Ναι, αυτό δηλαδή δεν έχουν εκβιάσει ποτέ την κυβέρνηση μέχρι τώρα και εγώ αυτή την εντυμότητα τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, διαφυλάσσοντας ο καθένας. Χωρίς να βάλει νερό στο κρασί του στις επιμέρους. Ναι, σε αυτά που θεωρεί οι αρχές του και τις οποίες σέβομαι εγώ. Ωραία, πάμε λίγο και σε αυτά που γίνονται τώρα με το ασφαλιστικό, με τον Ταβός. Έχει έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τον κόσμο στο δρόμο. Πρώτη φορά το αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ναι. Δηλαδή τους αγρότες στο δρόμο, τους ελεύθερους επαγγελματίες στον δρόμο. Και εγώ δεν ξέρω πόσους άλλους. Ναι. Πρώτη φορά έχει αντιμέτωπη κανονικά την κοινωνία απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάει από την άλλη στον Ταβός και έρχεται και αντιμέτωπος ακόμα μία φορά. Και ξέρουμε ότι όσες φορές έχει έρθει αντιμέτωπος, μάλλον έχει χάσει. Με τους Σόιμπλε, Λαγκάρτ. Ναι, χαίρομαι πολύ που το θέτετε έτσι το ζήτημα. Υπάρχει μία, θα έλεγα, όχι ανακολουθία, ίσα-ίσα το αντίθετο στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν ήμασταν υπέρ του να κατεβαίνει ο κόσμος. Δεν ήμασταν κατά του να κατεβαίνει ο κόσμος στους δρόμους. Πρέπει να κατεβαίνει, είναι και ένα όπλο σε αυτόν που διαπραγματεύεται. Σε αντίθεση με προηγούμενες κυβερνήσεις που θεωρούσαν εχθρό τον κόσμο που κατέβαινε, είναι σημαντικό. Εγώ όμως θέλω να θέσω ένα θέμα. Απ' την άλλη, με συγχωρείτε, ο κόσμος τι μπορεί να κάνει? Μόνο να εμποδίσει το ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει το ασφαλιστικό για να έρθει η αξιολόγηση κτλ. Να δώσει όπλο για διαπραγμάτευση. Δηλαδή, άμα, κλείσει, συγγνώμη, άμα κλείσουν οι αγρότες στους δρόμους και παραλύσει η χώρα, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα λέει μπράβο, καλά κάνατε? Όχι, όχι, κοιτάξτε. Είπα, είναι ένα όπλο για διαπραγμάτευση. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο ελληνικός λαός, και σε επιμένει ο κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία, ότι έκανε λάθος επί τέσσερις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν υπάρχει πιο αυταρχικό πράγμα από αυτό, ότι κάνει λάθος ο λαός που ψήφισε ένα κόμμα επί τέσσερις. Δεν είναι εκτίμηση. Η άποψή του. Ναι. Ότι έκανε είπαμε, λάθος. Ποτέ δεν κρύψαμε ότι αυτή η χώρα βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Ότι βρίσκεται σε σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση είχε αναλάβει το βάρος, έφερε μία συμφωνία, την έθεσε στην κρίση του ελληνικού λαού. Και ας λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι όχι, το κάνατε με άγχος. Δεν πήγε και είπε δεν θα υπογράψω μνημόνιο, υπέγραψε και μετά συνέχισε σαν να μην τρέχει τίποτα. Το θέμα είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, 5 χρόνια έκτος χρόνος τώρα κρίσης, βεβαίως ο κόσμος είναι σε αδυναμία για πάρα πολλά πράγματα. Αντικειμενική αδυναμία. Εγώ θέλω να καλέσω και τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, και όχι μόνο εγώ. Μπορούν να βγουν αντί να λένε εδώ ότι δεν θα κάναμε το ίδιο ασφαλιστικό, δεν θα φτιάχναμε, να μας δώσουν τις προτάσεις τους και κυρίως να πάνε στην Ευρώπη και να ασκήσουν πίεση υπέρ των διεκδικήσεων της κοινωνίας. Και ας βρεθούμε εμείς να είμαστε ένα βήμα παραπίσω. Ξέρετε τι κάνετε και το είδαμε και σας λένε εσείς είστε κυβέρνηση, εσείς πρέπει να τα κάνετε αυτά. Ναι, υπερασπίζονται. Ξέρουν όμως και λένε για ευρωπαϊκά κόμματα και όλα αυτά. Ξέρουν πάρα πολύ καλά στη θέση στην οποία μας έφεραν, γιατί εγώ θα επιμένω σε ένα πράγμα. Ποιος και γιατί μας έφερε σε αυτή τη θέση? Κάποτε πρέπει να βγει, να δούμε. Γιατί περιήλθαμε ένα κράτος 200 χρόνων, δύο αιώνων κράτος. Γιατί περιήλθε σε αυτή την κατάσταση? Δεν πρέπει να το μάθουμε αυτό το πράγμα. Αυτό έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, βέβαια, ότι οι 7 μήνες μας φέρνουν σε αυτή την κατάσταση. Είναι δυνατόν. Εντάξει, τα θέσαμε στις εκλογές υπόψη του ελληνικού λαού. Τα λέγανε και είδαμε το αποτέλεσμα. Αλλά και εσείς, το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε και πώς θα βγούμε. Πιέζουμε. Είπαμε, δεν πρόκειται να μειώσουμε τις συντάξεις. Όταν το λέει αυτό μία κυβέρνηση, μία αντιπολίτευση, η οποία σέβεται, και θα δώσουμε μάχη για αυτό το πράγμα, και είπατε ότι διακινδυνεύουμε να συγκρουστούμε ακόμα μία φορά. Η αντιπολίτευση, αν όντως είναι με αυτή την κοινωνία και δεν θέλει να κάνει αντιπολίτευση μόνο για να δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό που θέλουν να δείξουν με όλο τον τρόπο είναι, με όλους τους τρόπους, είναι ότι είναι μια μνημονιακή κυβέρνηση, και ας πάνε στις Βρυξέλλες, γιατί την περίοδο των διαπραγματεύσεων βλέπαμε το ακριβώς αντίθετο, και έχω ιδία πείρα
να πιέζουν. Όταν λένε λοιπόν ότι είναι ευρωπαϊκά κόμματα και αυτή η Ευρώπη έχει τέτοιες απαιτήσεις, ας πάνε να κάνουν λόμπι κατά των απαιτήσεων. Αν πάλι σας βάλουν το μαχαίρι τους στο λαιμό, σας πούνε ότι κινδυνεύεται να μην γίνει αξιολόγηση, να μην γίνει περικοπή χρέους, και να σας πω ότι πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις, θα το ψηφίσετε εσείς? Κοιτάξτε, για μείωση των συντάξεων πιστεύω ότι η κυβέρνηση είναι κάθετη. Δεν είναι μόνο προσωπικό μου θέμα, είναι κάθετη κυβέρνηση. Ότι μείωση συντάξεων δεν πρόκειται να κάνει. Και αν έχω να πω μία τελευταία κουβέντα μόνο, επειδή είναι το ζήτημα των ημερών και επειδή με έχει πιάσει και εμένα, δεν θεωρώ τίποτα πιο λαϊκιστικό να βγαίνουν, το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης και εξοργίζομαι, να βαφτίζουν τους μετακλητούς υπαλλήλους των Υπουργείων, του Υπουργού, όχι των Υπουργείων. Ναι, διορισμούς. Διορισμούς στο δημόσιο για να δείξουν ότι όλοι είμαστε ίδιοι. Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Μειώσαμε τους μετακλητούς σχεδόν στο μισό από όσο είχαν πριν. Μειώσαμε τις απολαβές. Και αυτοί οι άνθρωποι, και αν δείτε στο γραφείο το δικό μου, πόσοι μπήκανε και πόσοι φύγανε σε αυτό το διάστημα, που μπορεί να έρθουν για ένα μήνα, για δύο μήνες και να έρθει ένα άλλο παιδί, ας σταματήσουμε αυτό το λαϊκισμό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία. Και εμείς καλή δύναμη. Γιατί σας εκτιμώ, την κυρία Κατσίμη την ξέρω και λίγο παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, και τα ξαναλέμε εδώ, σε αυτόν τον καναπέ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τραπέζι.